Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για άλλη μια φορά. Όχι, όχι. Ακούγεται. Για άλλη μια φορά, όχι εδώ για άλλη μια φορά, αλλά για άλλη μια φορά σε σπίτια τα οποία κατάσχουν τα κοράκια για ελάχιστα χρήματα, τα έχουν αγοράσει από τις τράπεζες προκειμένου να σπιτώσουν εργαζόμενους συνταξιούχους λαϊκά στρώματα τα οποία λόγω της πολιτικής τους βρέθηκαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάτω από την ΕΠΙΤ, από την κινητοποίηση και την αλληλεγγύη του λαού, αυτά τα σχέδια ματαιώθηκαν. Δεν είναι μόνο στο ζωγράφο, πριν λίγες μέρες έγιναν, μιλάω για την Κεσταριανή και για σπίτια εργαζόμενου, μιλάμε δηλαδή για κινητοποίηση που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και παντού και αποκρούν αυτές τις επιθέσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ, χρειάζεται επαγρύπνηση και σαν λαϊκή συσπήρωση είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική, το αναδεικνύουμε και διαδηλώνουμε για ακόμα μια φορά ότι τα σπίτια του λαού θα τα σώσει μόνο ο λαός με την κινητοποίησή του, κανείς άλλος, και δεν μπορούν, να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές αν ο λαός είναι απέναντι, σε αυτά τα σχέδια. Θα είμαστε εδώ όσο χρειαστεί και όταν χρειαστεί, είτε είναι πρωί, είτε είναι βράδυ, είτε είναι μεσάνυχτα, γιατί μόνο έτσι με επαγρύπνηση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος να μην κρύβεται για όταν έχει τέτοια προβλήματα, δεν φταίει ο ίδιος για τις επιπτώσεις μιας πολιτικής η οποία τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα. Συνεχίζουμε και θα είμαστε εδώ για κάθε ένα που έχει πρόβλημα, μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε αυτές τις επιθέσεις.